Γεια σας φίλοι και φίλες. Ωραία τα αυτοκόλλητα. Σκεφτόμαστε να πάμε σε έναν αγώνα regularity. Όμως χρειαζόμαστε κάτι πολύ βασικό. Κάθομαι στη μεριά του συνοδηγού και βλέπετε ότι έχω ξυλώσει το ταμπλό μου. Πολύ καλή ευκαιρία να καθαρίσω και το από πίσω. Τις κόνες και αυτά. Βεβαίως δεν άνοιξε γι' αυτό το λόγο το ταμπλό. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε εύκολα μόνοι σας την εγκατάσταση σε δύο διαφορετικά όργανα. Το ένα όργανο θα είναι το TeraTrip, γνωστό σε όλους, και το άλλο θα είναι το ελληνικό καταπληκτικό όργανο του Σπύρου του Μουστάκα, το οποίο αυτό το όργανο, όπως γνωρίζω, τρέξανε με αυτό το όργανο και κατακτήσανε το Μόντε Κάρλο και μας κάνανε γνωστούς, και έτσι μπήκε και στο παιχνίδι της πώλησης και είναι ένα μηχάνημα τρομερό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε εδώ τι σας έχω. Σας έχω 7 καλώδια, τέσσερα καλώδια. Δεν μας απασχολεί. Εδώ θέλουμε τα 6 και εδώ θέλουμε τα 2. Εγώ λοιπόν θα κάνω το εξής. Θα βάλω λίγο την κάμερα στο τρυποδάκι μας και θα δουλεύω. Νομίζω θα καταλάβετε τι κάνω. Θα περάσω το καλώδιο αρχικά από μπροστά προς τα πίσω με τα 7 καλώδια, το οποίο είναι, θα συνδεθεί με τους σένσορές μας. Αυτοί εδώ είναι οι δύο σένσορες που θέλει το γνωστό σε όλους μουστακόργανο, ο σένσορας μας μαγνητικός. Θα τον εβάλουμε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο πίσω στους τροχούς μας. Αν το αυτοκίνητό σας είναι μπροστοκίνητο, βάζουμε τους σένσορες πίσω. Αν το αυτοκίνητό σας είναι πισωκίνητο, βάζουμε τους σένσορες μπροστά. Αυτό το κάνουμε γιατί αν πατάμε τέρμα τον γκάζι και το αυτοκίνητο γλιστράει, γράφει κατά τα λεγόμενά μας, ολονών, δεν το θέλουμε, γιατί ουσιαστικά δεν μας δίνει σωστή πληροφόρηση. Ξεγελάμε και τρελαίνουμε το όργανο, και πράγμα που δεν θέλουμε. Οπότε στο μπροστοκίνητο εμείς θα πάρουμε την καλωδίωση από τη μεριά του συνοδηγού και θα την πάμε πίσω στην καρότσα μας, θα τη βγάλω από το πορπαγκάζ, από την τρύπα του πορπαγκάζ, έτσι ώστε να έχω την αναμονή για να μπορώ να ενώσω τους δύο μου σένσορες. Εγώ σας βάζω και τον κωδικό, το έχω ξαναπεί, μοιράζομαι αυτά που κάνω. Λοιπόν, αυτοί οι δύο σένσορες είναι, θα σας βάλω και στην περιγραφή, θα σας βάλω και από πού μπορείτε να τα βρείτε και να τα πάρετε, από ένα μαγαζί στην Ιερά Οδό. Λοιπόν, βάζω λίγο στην άκρη να δουλεύω, σας βάζω μουσικούλα να ακούτε, προχωράω και βλέπετε πώς και εσείς μπορείτε να πάρετε ένα όργανο και να το χρησιμοποιήσετε αντίστοιχα σε αρκετά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν μπορεί οικονομικά κάποιος να ανταπεξέλθει και στο κάθε αυτοκίνητο να έχει και από ένα όργανο. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ακριβό. Οπότε τα όργανα που έχουμε σε ένα αυτοκίνητο μπορούμε αντίστοιχα να το τοποθετήσουμε, αφού φτιάξουμε τη βασούλα μας και τα όλα, να βγάζουμε από το ένα, να βάζουμε στο άλλο και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγώνα θέλουμε με όποιο αυτοκίνητο θέλουμε. Αυτό το αυτοκίνητο έχω ξαναπεί, στο τέλος του χρόνου, 1η-1η, δηλαδή με την καινούργια χρονιά, γίνεται ιστορικό, είναι 30 ετών, οπότε θα μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε αγώνες και εγώ έχω ξεκινήσει ήδη να το ετοιμάζω. Αφήνω τα πολλά λόγια και πάμε να σας δείξω πώς το κάνω.
απλά το καλώδιο μας, το οποίο καλώδιο μας δεν μπορούμε να το βάλουμε από την πάνω μεριά, γιατί θα πρέπει να χαλάσουμε το ταμπλό μας και πράγμα που δεν θέλουμε. Ενώ το φέρουμε εδώ από το πλάι, θα μπορούσαμε να δώσουμε ρεύμα και να μην ενοχλούμε τίποτα. Έχω περάσει μέσα στα πλαστικά μας, από ό,τι βλέπετε. Τώρα εδώ είναι λίγο δύσκολο να σας δείξω. Έχει περάσει, έχει ταξιδέψει και για να μην σας κουράζω, ωραίο αξεσουάρ, είναι πολύ φτηνά, πλαστικές, πλαστικά τα οποία είναι για να ξεκουμπώνεις και να μην σπάς και να μην τραυματίζεις τα πλαστικά του αυτοκινήτου, παιδιά. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει πολλά ακόμα, είναι αναλόγως τι πλαστικά θες να βγάλεις, έχει πάρα πολλές διαφορετικές, δεν είναι, είναι πολύ φτηνά. Τα έφερα απ' έξω, μην αναρωτιόσαστε. Λοιπόν, φτάσαμε στο προπαγκάζ μας. Το προπαγκάζ μας, ανεξάρτητα από αυτά που έχουμε μέσα, έχουμε βγάλει το καλώδιό μας από κάτω. Λοιπόν, από εδώ είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να σηκώσουμε τους τροχούς μας για να δουλέψουμε με τους σένσορές μας. Οπότε για να μην ξεχαστώ, επειδή δεν μπορώ να τα κάνω σήμερα όλα, δεν θα προλάβω, θα τραβήξω μέσα το καλώδιό μου, όμως θα το έχω στην αναμονή μου. Εδώ δηλαδή δεν έχω κάποιο πρόβλημα, η αναμονή είναι πολύ εύκολη. Έχω περάσει από τρύπα την οποία έχει από μόνο το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ξαναβάζω, μάλλον συγγνώμη, δεν ξαναβάζω. Ερχόμαστε λοιπόν μπροστά. Έχουμε περάσει, είπαμε, το καλώδιο, το οποίο είναι εφτάρι. Νομίζω εδώ φαίνεται. Το αφήνουμε στην αναμονή και παίρνουμε λοιπόν το άλλο μας καλώδιο, το μικρό, το οποίο θα μπορούσε να είναι και αυτοκίνητου. Αυτά τα λεπτά κόκκινο μαύρο, αλλά εγώ προσωπικά δεν τα χρησιμοποιώ. Θέλω αυτά που είναι σπιτιού και αντέχουν περισσότερο στη θερμοκρασία. Επειδή είναι σιλικόνι αυτό, θα χρησιμοποιήσω τα δύο από εδώ, δεν έχει σημασία, και τα άλλα δύο θα τα έχω spare μέσα όμως περασμένα, σε περίπτωση που κάτι γίνει, χτυπάμε ξύλο, βγάζουμε τα δύο, απομονώνουμε τα δύο και χρησιμοποιούμε τα άλλα δύο. Οπότε κάνουμε μία δουλειά και έχουμε στο μέλλον πολύ έτοιμη δουλειά. Πάμε λοιπόν από την άλλη μεριά.
βρήκε το ταμπλό του όπως ήτανε. Έχω αφήσει εδώ στο πλάι τις δύο αναμονές, το ρεύμα μας και οι σένσορές μας. Εδώ λοιπόν δεν ενοχλούν στο πλάι αυτά τα δύο καλώδια. Έχουμε τις σένσορές μας εδώ, οι οποίοι θέλουν λίγο δουλίτσα. Με ποια έννοια? Πρέπει να σηκωθεί το αυτοκίνητο και να το δουλέψω από την κάτω μεριά. Θα σας δείξω και τη συνδεσμολογία βεβαίως. Το αυτοκίνητο είναι η αναμονή εδώ η μία. Και έχουμε και την αναμονή τη δεύτερη εδώ, δεμένη. Θα βάλουμε μία ασφάλεια για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και θα προχωρήσουμε με τους σένσορές μας και αυτό που απομένει, παρόλο που βιδώσαμε το ταμπλό μας, δεν μας αρέσει να φαίνεται άσχημο το αυτοκίνητο και δεν χρειάζεται να ξέρει κάποιος τι κάνουμε. Θα φτιάξουμε μία βάση η οποία θα είναι αντίστοιχη για αυτό το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να βγάζουμε τα όργανα από το Escort, να τα βάζουμε εδώ, αύριο μεθαύριο και στο Volvo και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Part 1 λοιπόν, ξεκινήσαμε για να δείξουμε πώς μπορείτε να βάλετε τα όργανά σας. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα αυτοκίνητο Regularity, βεβαίως ξεκίνησα να δείξω για ένα όργανο, αλλά επειδή έχω δύο όργανα, δεν είναι κακό να σας δείξω και το δεύτερο. Οι αναμονές θα υπάρχουν, οπότε είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, πάρτε ένα τελείωσε. Θα πάρω δύο πραγματάκια που χρειάζομαι και πάμε για το part 2 και προφανώς θα χρειαστεί και part 3 για να δείτε τα όργανα έτοιμα και λειτουργικά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.